Και μα ο Γιάννη Φώσκολο για να μα εξηγήσει, Γιάννη, καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μήνα. Και καλό Όλα μήνα. αυτά που είδαμε τι σημαίνουν. Θα πληρώσουμε περισσότερο από τον Ιούλιο, λιγότερα ή τα ίδια. Θα πληρώσουμε λίγο περισσότερο από τον Ιούλιο και ναι. τα νοικοκυριακή επιχειρήσει, αλλά θα πληρώσουμε λιγότερο από ότι αν δεν δίνονταν οι έξτρα εκτόσει και οι επιδοτήσει. Έχουμε ετοιμάσει δύο παραδείγματα για να καταλάβουν και οι καταναλωτέ τι θα πληρώσουμε και τι εννοούμε με αυτό. Α πούμε ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 300 κιλοβατόρε. Πρέπει να σου πω 300 κιλοβατόρε είναι η μέση κατανάλωση για ένα νοικοκυριό. Χαμηλή. Χαμηλή κατανάλωση, αλλά κάπου εκεί 375 κιλοβατόρε είναι η μέση πανελλαδική κατανάλωση για τα νοικοκυριά. Ιούνιο 43,14 ευρώ πλήρωση. Τον Ιούλιο 48,41 λίγο παραπάνω. Για να δούμε τι θα πληρώσει τώρα τον Αύγουστο με τα νέα τιμολόγια. Θα πληρώσει 52,34 ευρώ. Δηλαδή 4 ευρώ παραπάνω από τον Ιούλιο. Αν το είναι 20% πάνω από τον Ιούνιο. Ο ναι. Πώς... Αν δεν υπήρχε όμω η έξτρα έκπτωση και η επιδότηση, θα πλήρωνε σχεδόν 70 ευρώ. Δηλαδή 20 ευρώ πάνω από τον Ιούλιο. 16 ευρώ δηλαδή α, απορροφώνται από την έκπτωση και την επιδότηση κυρίω. Θα είχαμε διπλασιασμό έκτωση... σε σχέση με τον Ιούνιο. στα Κυρίω από την έκπτωση που δόθηκε. Τη σημαντική έκπτωση. Πάμε να δούμε στι επιχειρήσει τι γίνεται. Γιατί στι επιχειρήσει δεν έχουμε επιδότηση καθόλου. Έχουμε όμω και εκεί κάποια σημαντικά. Έχουμε γενναίε εκπτώσει. Έχουμε έκπτωση. Λοιπόν, κατανάλωση 3.000 κιλοβατόρε μια επιχείρηση. Τον Ιούνιο πληρώσει 451, 479 τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο θα πληρώσει 587 ευρώ. Είναι 100 ευρώ παραπάνω από τον Ιούλιο, αλλά αν δεν υπήρχε έξτρα έκπτωση, γιατί εδώ φτάνει η έκπτωση μέχρι και το 45%, θα πλήρωνε 681 ευρώ. Βλέπει, δηλαδή 100 ευρώ παραπάνω θα πληρώσει η επιχείρηση, 100 ευρώ απορροφάται από την εταιρεία με την έκπτωση. Πώς περάσει αυτή του κόστου σε προϊόντα και υπηρεσίε. Για να δούμε. Θα σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Φόσκολεπ Και έχει και συνέχεια η ιστορία τον Σεπτέμβριο.